έχεις πατήσει να δεις καινούριο Amigami Tube. Στο σημερινό βίντεο θέλω να μιλήσουμε για το πρώτο ραντεβού στο σινεμά. Είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί έχετε πάει πρώτο ραντεβού στο σινεμά. Μπορείτε να σηκώσετε λίγο το χέρι να δω πώς είστε. Βασικά, επειδή δεν σας βλέπω, μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πώς το σηκώσατε. Το χέρι σας. Όπως έλεγα λοιπόν, το σινεμά είναι ένα μέρος το οποίο θα φιλοξενήσει πάρα πολλές καταστάσεις έτσι ρομαντικές. Το πρώτο σας φιλί, το πρώτο κράτημα του χεριού, την πρώτη άβολη στιγμή. Τι ωραία που είναι όλα αυτά. Όχι, δεν είναι ωραία. Ρε, έχετε ιδέα τι τραβάμε εμείς τα κορίτσια στο πρώτο ραντεβού στο σινεμά? Έχετε? Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα-πρώτα πρέπει να δούμε τι θα βάλουμε. Άννα Μαρία, τώρα σοβαρά? Έτσι θα πήγαινες για τρέξιμο, κορίτσι μου. Όχι σε πρώτο ραντεβού. Τραβά, άλλαξε. Αυτό δεν είναι πολύ άσχημο. Μήπως είναι πολύ κοντό? Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, εγώ με φούστα. Απαπα, θα με περάσει για κανένα ρομαντικό κοριτσάκι. Δεν το πιστεύω, η πιο όμορφη στιγμή της ζωής μου. Τι όμορφη νύφη που είμαι. Απ' την άλλη, μήπως είναι λίγο υπερβολικό? Μήπως τον τρομοκρατήσω και νομίζω ότι είμαι καμιά τρελή? Όχι, Άννα Μαρία, βγάλτο. Ούτε σήμερα δεν θα ντυθείς νύφη. Λοιπόν, εδώ είναι λίγο καλύτερο. Θα το παίξω λίγο πιο γιο και casual. Και θα πιάσω και τα μαλλιά μου κοτσίδα. Ναι, ωραίο είναι. Καλή τι μυρίζει έτσι? Είναι λερωμένο. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Casual και άνετη. Το έχω τον κομμενάκι. Έπειτα, πρέπει να βρούμε το σωστό βάψιμο. Κάτι απλό. Μην νομίζω ότι έχουμε άγχος. Μοιραίο κομμενάκι. Του σου, κοριτσάρα μου. Άννα Μαρία, ούτε στο Βέρτι δεν πάνε έτσι βαμμένες. Ταραν! Καλά, φανταστικό, το είδα στο ίντερνετ. Δεν το λες και άσχημο. Θα νομίζω ότι έχω και χιούμορ τον κομμενάκι. Και θα βγάλω τη μητούλα και θα δει την ομορφιά μου. Ναι, ας το καλύτερα. Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού θέλει αγριάτα και αποφασιστικότητα. Θα πάω στο μωρό και θα του πω: μωράκι, τι θέλεις, έρωτα ή πόλεμο? Για πες. Άννα Μαρία, σύνελθε κορίτσι μου. 3 hours later. Μπορεί να πέρασαν 3 ώρες, αλλά νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Θα μου είχε στοιχήσει μία περιουσία αυτό το ραντεβού, αν δεν ήταν η προσφορά του See You Around για 1+1 προϊόν ομορφιάς Sephora ή Priorities. Όλα έτοιμα. Κάνε και μια αποτρίχωση, βρε κορίτσι μου. Δεν ξέρεις που θα καταλήξει βραδιά. Δεν θες να είσαι σαν το μαλλιάτσι. Και τώρα είμαστε έτοιμες να ξεκινήσει το ραντεβού μας. Και να αγχωθούμε. Για την άβολη στιγμή που θα θες να πληρώσεις τα εισιτήρια, αλλά αυτός θα επιμένει. Και εσύ δεν θα πρέπει προφανώς να κάνεις πίσω, αλλά αυτός θα συνεχίζει να επιμένει και θα σας κοιτάει η ταμείας. Και εσύ δεν θα πρέπει να κάνεις πίσω και θα υδρώνεις. Και να μην χρειαστεί να συμβεί τίποτα από όλα αυτά, γιατί έχω ήδη κανονίσει με το 1+1 εισιτήριο The On Stair δώρο από το See You Around. Πόσο μπροστά είμαι. Τέλος, δεν ξέρω γιατί ρομαντικά πράγματα μου λέτε εσείς. Εγώ πάω εκεί για το διπλό τυρί στα νάτσος. Και αν κάνει κίνηση να μου φάει έστω και ένα, η μόνη ταινία που θα δει θα είναι η Άννα Μαρία εκδικείται για τα νάτσος, η επιστροφή. Με το 1+1 εισιτήριο δώρο σας έλυσε το άβολο οικονομικό πρόβλημα του σινεμά. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που σας έχει συμβεί σε ραντεβού στο σινεμά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και thumbs up και να μου στείλετε την αγάπη σας. Μέχρι το επόμενο Amigami Tube, σας φιλώ γλυκά και τσιουμπιουμίου!